Το οποίο όπως και να έχει όμως το θέμα, να είναι ανεξάρτητο, να έχει μια προσωπικότητα, να είναι μια προσωπικότητα η οποία να έχει ένα διεθνές κύρος και, και μια αποδοχή στην ελληνική κοινωνία. Και βέβαια, να σου πω το μεγάλο μυστικό, το οποίο είναι βάσει συντάγματος, δεν έχει εξουσίες ο πρόεδρος. Δεν έχει, αυτό είναι αλήθεια. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας κάνει απλές. Εγώ σαν κύρος λέω ένα πρόσωπο. Πες με ένα πρόσωπο, ας πούμε, σαν κύρος. Εξώκοινοβουλευτικό, εξώπολιτικό πρόσωπο, ας πούμε. Θα σου έλεγα τη Μαριάννα την Παρθενογιάννη. Τη Μαριάννα την Παρθενογιάννη. Ναι. Είναι ένα καλό πρόσωπο. Ναι, πιστεύω έχει ότι ακουστεί, είναι ωραίο πρόσωπο. Ναι, πράγματι πιστεύω ότι είναι μια γυναίκα καθαρή. Επειδή έχει προσφέρει και τόσο πολύ το πολιτικό. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει το θέμα, ας πούμε, αν προτασσόταν σήμερα για πρόεδρο Δημοκρατίας. Θα υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή το κάψανε ήδη στη Νέα Δημοκρατία το θέμα του Προέδρου. Γιατί σήμερα, αν κάποιος προτείνει τη Μαριάννα την Παρθενογιάννη, λέω εγώ, ας πούμε, με το κύμα, το θέμα που έχουν πάρει ότι υπάρχουν αγοραπολισίες, ξέρεις, αγοράζω που κάποιοι παίρνουν ψήφο, δίνω αυτό σου, κάνω εκείνο κτλ. Νομίζω ότι ακυρώνεται, δηλαδή και η ίδια να ήθελε, με την κατάσταση που έγινε, έχει ακυρωθεί. Ποιον εκτιμάς περισσότερο, ποιους εκτιμάς μάλλον περισσότερο, τους ηθοποιούς, για μιλάμε και με τις δύο ιδιότητες, ή τους πολιτικούς. Συνολικά, όχι τώρα σε πάρω πρόσωπα-πρόσωπα, ποια είναι η καλύτερη πάστα ανθρώπων, ρε παιδί μου, η ηθοποιή ή η πολιτική. Κοίτα να σου πω κάτι. Και οι ηθοποιοί είναι αθώα παιδιά, έτσι. Είναι. Ναι. Είναι δεν έχετε έρηδες κακίες. Ναι, είναι τα παιδιά. Ναι, αλλά πώς ένα παιδί το οποίο έχει ζήλια, το κακολογείς. Όχι. Ζηλεύει το παιχνίδι του άλλου. Το ίδιο κάνει και ο ηθοποιός. Ζηλεύει το ρόλο ζηλεύει του άλλου. Ζηλεύει αυτό το οποίο πρέπει να το κατευνάσει. Ναι. Λίγο. Εντάξει, να μην το αφήνει να του ξεφεύγει και να γίνεται αυτοκρατορική παράκρουση. Mm-hmm. Έχουμε πολλούς τέτοιους. Έχουμε ηθοποιούς τέτοιους. Λίγους, αλλά. Οι οποίοι τι παθαίνουνε. Αυτοκρατορική παράκρουση, τη λέω. Δηλαδή, νομίζω ότι κάτι είναι παραπάνω από αυτό το οποίο είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως είναι παιδιά μέσα τους. Αν τους αναλύσει την ψυχή τους, είναι παιδιά. Είναι παιδιά. Στον πολιτικό αισθάνομαι ότι υπάρχει αθότητα του δεν ξέρω ή απλώς ακολουθώ, γιατί υπάρχουν βουλευτές δύο.